Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα και τα λοιπά που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτα, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στον φιλόστοργο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν έχει κακό χούι, αποκτάει αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέριμνα κοσμοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέριμνες ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του. Θυμάστε το περιστατικό με τον Όσιο Γερόντιο και τον υποτακτικό του. Ο Όσιος Γερόντιος είχε παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει λίγο νερό για να πίνει αυτός και ο υποτακτικός του. Και η Παναγία, σαν καλή μάνα, άνοιξε μια ρογμή στον τοίχο του ασκητηρίου του και έβγαλε νερό, αγιασμό για να πίνει. Αργότερα, ο υποτακτικός του άρχισε να χτίζει πεζούλια. Κουβάλισε χώμα, έκανε κήπους, μπήκε σε πολύ μέριμνα και παραμέλησε τα πνευματικά του. Επειδή το νερό δεν του έφτανε, πήρε μια σμήλη να ανοίξει τη ρογμή να βγαίνει περισσότερο νερό. Η Παναγία τότε πήρε εκείνο το νερό πίσω και το έβαλε πολύ χαμηλά από το ασκητήριο και του είπε «Εάν θέλεις κήπους και περισπασμό, να κουβαλάς νερό από μακριά». Όπου πολλής περισπασμός, εκεί πολλά πνευματικά παράσιτα. Γέροντα, δε στεναχωριόσασταν όταν ύστερα από τόσο κόπο που καταβάλατε για να φτιάξετε ένα κελί, το αφήνατε και πηγαίνατε αλλού. Για να φύγω, κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Και παντού κάνατε μόνον τα απαραίτητα, γέροντα. Ναι, έκανα μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορώ να κάνω τα απαραίτητα για πάνω, για τον ουρανό. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπεις σε αυτό το γρανάζι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ, ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω. Έλεγα την ευχή και βυθιζόμουν. Βυθίστηκες καμιά φορά στην ευχή? Η πολλή δουλειά, με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει την ύψη και αγριεύει την ψυχή.
δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, αλλά ούτε να σκεφτεί μπορεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε, μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιήσετε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχοληθείτε με δουλειές ή να συζητάτε ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός καταλαμβάνει τα πνευματικά μας υψώματα και μας πολεμάει και με την σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές και κόβει την επικοινωνία μας με το Θεό. Οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη. Ο Παπατήχων έλεγε στους μοναχούς ότι πρέπει να ζουν ασκητικά για να ελευθερωθούν από τις μέρημνες και όχι να δουλεύουν σαν εργάτες και να τρώνε σαν κοσμικοί. Γιατί το έργο του μοναχού είναι οι μετάνοιες, οι νηστείες, οι προσευχές, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ζωντανούς και πεθαμένους, και λίγη δουλειά για τα απαραίτητα, για να μην επιβαρύνει τους άλλους. Γέροντα, ο περισπασμός πάντοτε είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Αν ασχολείσαι με τα απαραίτητα της υπακοής και περισπασμό να έχεις, δεν θα πάθεις ζημιά. Εάν το ενδιαφέρον σου για το διακόνημα που σου αναθέτουν ή για να βοηθήσεις μια αδερφή δεν ξεπεράσει τα όρια, η λαχτάρα θα είναι για την ευχή και η βοήθειά σου θα είναι θετική. Όταν όμως μόνος του κανείς ξεπερνάει τα όρια και προσθέτει περισπασμό και ασχολείται με χαμένα πράγματα, τότε σκορπάει ο νους και φεύγει από το Θεό. Και όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά εύκολα παγώνει. Κι εγώ, όταν όλη την ημέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη την ημέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας και τότε με ελευθερωμένη ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το Γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει. Το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρνουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολύς περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν εργάζονται με σήματα καλά. Ο μοναχός είναι αδικαιολόγητος να μην κάνει πνευματική ζωή. Οι καημένοι λαϊκοί έχουν ένα σωρό φροντίδες και πάλι κάνουν προσπάθεια. Ο μοναχός δεν έχει τις φροντίδες που έχουν εκείνοι. Ούτε για ενίκεια σκέφτεται, ούτε για χρέη, ούτε αν έχει ή δεν έχει δουλειά. Και το πνευματικό του κοντά τον έχει και την εκκλησία μέσα στο μοναστήρι. Προσευχές, ευχέλαια, παρακλήσεις, λειτουργίες. Έχει το αμέριμνο και κοιτάει πώς να γίνει άγγελος. Δεν έχει άλλο σκοπό. Ενώ ο λαϊκός έχει τόσες φροντίδες. Κοιτάει πώς να αναθρέψει τα παιδιά του κτλ. Και αγωνίζεται παράλληλα για τη σωτηρία της ψυχής του. Έλεγε ο Γεροτρίφων, ο μοναχός θέλει αγρυπνία. Μπορεί. Θέλει νηστεία. Μπορεί. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά έχει. Ο κοσμικός δεν μπορεί. Έχει παιδιά. Το ένα θέλει παπούτσια, το άλλο θέλει ρούχα. Το άλλο θέλει. Να αποκτήσουμε
την καλή μέριμνα. Πρέπει να ζητούμε πρώτα τη βοήθεια των ουρανών και αυτή να είναι η μέριμνά μας και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος αυτή τη ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται. Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πως να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Τώρα πρέπει να κάνω αυτό, ύστερα εκείνο, γιατί θα σας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδόν. Και μόνον η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέριμνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν παρθένες, αλλά μωρές. Κι αν μια είναι εκ γενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο πώς η μέριμνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιο τρόπο με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία την βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ τον Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχθηκε και είπε «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν». Ας προσέξουμε να μην πάθουμε κι εμείς σαν τη Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες. Το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του κόσμου. Τρίτο μέρος. Η εσωτερική καθαρότητα του αληθινού ανθρώπου ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου. Κεφάλαιο 1. Η κοσμική μόρφωση και γνώση. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος δεν τροχίζει το μυαλό με το θείο, αλλά το τροχίζει με την πονηριά, παραδίνει τον εαυτό του στο διάβολο. Καλύτερα να το είχε χάσει το μυαλό για να έχει ελαφρυντικά την ημέρα της κρίσεως. «Γέροντα, διαφέρει η απλότητα από την πονηριά?» «Ναι, παιδί μου, όσο η αλεπού από το τσακάλι. Το τσακάλι, αν δει κάτι και το θέλει, με λεβεντιά θα πάει να το πάρει, ενώ η αλεπού θα κάνει πονηριές και μετά θα πάει να το πάρει». Μπορεί, γέροντα, να θεωρεί κανείς την πονηριά για εξυπνάδα? Ναι, μπορεί, αλλά αν εξετάζει τον εαυτό του, θα καταλάβει τι είναι πονηριά και τι εξυπνάδα. Έχει τον πίνακα αναγνωρίσεως. Ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Έχει συγγένεια με αυτά? Αν δεν συγγενεύει με αυτά, θα έχει κάτι το σατανικό. Θα έχει γνωρίσματα του ταγκαλακιού. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος, ο καθαρισμένος από τα πάθη, αυτός που έχει αγιαστεί και το μυαλό του, αυτός είναι ο πραγματικός έξυπνος. Άμα δεν αγιαστεί το μυαλό, η εξυπνάδα δεν ωφελεί σε τίποτα. Να οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, έξυπνοι είναι, αλλά πολλοί από αυτούς, επειδή δεν έχουν αγιασμένο το μυαλό τους, εκεί που λένε εξυπνάδες, λένε και ανοησίες. Από την πολλή εξυπνάδα λένε μεγάλες ανοησίες. Αν δεν αξιοποιήσει ο άνθρωπος το μυαλό, το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Αν δεν αξιοποιήσει την εξυπνάδα για το καλό,
τη χρησιμοποιεί ο διάβολος για το κακό. Δηλαδή, γέροντα, επειδή δεν αξιοποίησε την εξυπνάδα, δίνει και δικαίωμα στο διάβολο. Άμα δεν την αξιοποιήσει, ήδη τα δικαιώματα δίνονται μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται πνευματικά, αλλοιώνει το καλό και κάνει ο ίδιος το κακό. Δεν είναι ότι ο διάβολος το κάνει. Ένας λόγου χάρη είναι έξυπνος, αλλά δεν το δουλεύει το μυαλό του και τεμπελιάζει. Όταν δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του, σε τι τον ωφελεί η εξυπνάδα? Μπορεί, γέροντα, ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος, αλλά έχει πάθει, να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς, να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του. Γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος, θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός, θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του. Θα τρελαθεί. Να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά, όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς την διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από την φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός. Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα? Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια, η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα. Παλιά, γέροντα, ήταν καλύτερος ο κόσμος? Όχι, παιδί μου. Πώς ήταν καλύτερος? Μόνο που οι παλιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακατεύει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ, είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον, αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση τότε, βλέπεις. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου Πάπα Ρώμης, νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε. «Παπιστές γινήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. Να βλέπες τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα.